παιδιά, τι μου κάνετε, πώς είσαστε? Και ναι, εδώ είμαι τελικά. Καλέ, περάσαν 6 μήνες. Καλέ, καλή χρονιά. Τώρα τι λες, καλέ? Τώρα πέρασε το Πάσχα, εσύ μας λες καλή χρονιά? Ναι, ρε παιδιά, αφού είχαμε να τα πούμε από last year. 31 Δεκεμβρίου του 2020 συγκεκριμένα. Καλή χρονιά, ρε παιδιά, και Χριστός Ανέστη. Τι κάνετε, είμαι εδώ, μου λείψατε. Έχουν περάσει 6 μήνες, έχουν αλλάξει τόσα πολλά. Είμαι σε πολύ καλή διάθεση. Όμως, είδατε, το πήγαμε λάουλο. Εσείς παρόλα αυτά, μεγάλων η παρέα εδώ πέρα και δεν ήμουν ενεργή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, αλλάξανε πρώτα απ' όλα, έχω να σου πω ότι έχω κάνει αλλαγή στο μαλλί. Δεν το βλέπεις, το βλέπεις, φιλενάδα? Έχω κάνει αντάβιες, φώτισε το είναι μου, το μαλλί μου, όλα. Λοιπόν, αχ, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, οπότε welcome to my channel again. Αν είσαι καινούργια και δεν έχεις κάνει ακόμα εγγραφή στο κανάλι μου, κάνε μια εγγραφή στο κανάλι μου και χτύπα και το κουδουνάκι για να σου έρχονται όλες οι ειδοποιήσεις, γιατί δεν ξέρω τώρα. Καμπανάκι είναι αυτό. Καλό είναι να χτυπάει, αλλά καμία φορά δεν χτυπάει, ρε παιδί μου. Κάντε εσύ όμως όλες οι ειδοποιήσεις για να σου έρχονται τα νέα βιντεάκια από την Μπέλα Μέρη. Ας αφήσουμε όμως αυτούς τους 6 μήνες και ας έρθουμε στο εδώ, στο σήμερα, το οποίο έχουμε 6/5 του 2021 και ας ασχοληθούμε με τον τίτλο που και εσύ βλέπεις, ότι οι followers μου στο Instagram θα με ελέγχουν για μία μέρα. Λοιπόν, έχω ήδη κάνει εγώ μία δημοσκόπηση από χθες το βράδυ για να σου πω ότι τι θέλεις να διαλέξεις πριν να σηκωθώ και πριν ακόμα πιο καφέ. Σκούπα, γενικά δουλειές του σπιτιού ή χουζούρα. Παιδιά, να είστε καλά. Όπως βλέπετε, διαλέξετε χουζούρεμα. Εγώ είμαι πάρα πολύ του ύπνου, να σου πω την αλήθεια. Και λέω, εντάξει, αποκλείεται. Τώρα θα με βάλουν να σκουπίσω, κάνω τζάμια. Γενικά να υπάρχει εδώ πέρα μία πλέον. Θα τι κάνω εγώ τι δουλειές. Αλλά παιδιά, θα τις κάνω το Σάββατο, ρε παιδί μου. Χωρίς να ανοίξει το μάτι, ρε φίλε, πού πας? Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, όμως, εδώ πέρα τώρα, μέχρι να τα πούμε, ας σας βάλω εγώ τώρα μία δημοσκόπηση για να μου πείτε τι επιλέγετε εσείς στο Instagram να φάω για πρωινό. Εγώ θέλω να φτιάξω αυγοφέτες. Σήμερα το μενού θέλει αυγοφέτες και τα παιδιά μου θα θέλουν σίγουρα. Πόσες θέλετε να τις φάω, γλυκές ή αλμυρές? Γιατί σκέφτηκα να σας κάνω έτσι δύο συνταγούλες. Εσείς όμως ό,τι θέλετε. Λοιπόν, εγώ μόλις σας έφτιαξα και τη δημοσκόπηση, θέλω αυγοφέτες, αλμυρές ή γλυκές. Κανονίστε, επιθυμώ να φάω αλμυρί, γιατί συνήθως το πρωί δεν ξέρω με το γλυκό, δεν ξέρω, μπορεί να με πάει και αίμα μετά τώρα. Αλλά θα περιμένω βασικά τουλάχιστον 1/4, γιατί θα μας φτιάσει λόρδο εδώ μέσα, καταλαβαίνεις. Οπότε εγώ πάω να φτιάξω ένα καφεδάκι και τα λέμε με το αποτέλεσμα της αυγόφετας. Γεια σας ξανά, είδα τα αποτελέσματα, έχετε ψηφίσει αυγόφετες γλυκές, οπότε πάμε να σας δείξω τη συνταγή. Για τη συνταγούλα που λέτε θα χρησιμοποιήσουμε ψωμάκι, το οποίο εγώ το έχω κόψει γύρω και περιμετρικά και ημισφαίρια, όχι αυτό δεν γίνεται. Λοιπόν, θα χρειαστούμε 4 αυγά, γαλατάκι, πορτοκάλι, θα χρειαστούμε μόνο το ξύσμα του πορτοκαλιού και μία βανίλια, όλα αυτά στο μπολ και... Έτοιμο το μείγμα μας, έχω βάλει και μέλι, ξέχασα να σας πω ότι έβαλα και μία κουταλιά του γλυκού μέλι. Και τώρα τι έκανα, πήρα το μπλάστρι, πατήκωσα τις φετούλες και από πάνω βάζω τώρα ουσιαστικά τη γέμιση που θέλω. Εσείς μπορείτε να βάλετε ό,τι θέλετε. Εγώ επειδή είπα να αρχίσω λίγο τη διατροφή μπας, λέμε τώρα μπας. Λοιπόν, έχω βάλει ταχίνι με κακάο και θα βάλω και μπανανούλα. Μπορείτε να βάλετε φυσικό βούτυρο εσείς, ό,τι θέλετε και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Μπορείτε να βάλετε και νουτέλα, οπότε θα τα κάνω ρολάκια και θα τα βάλα μέσα στο μείγμα των αυγών και μετά τι θέλουμε, λίγο σπορέλαιο για το τηγάνισμα. Δεν έχω βαφτεί και θα πεις καλά ρε Μπέλα, τόσο καιρό είχες να μαστείς και εμφανίζεσαι έτσι κουκλίτσα. Εγώ έχω εδώ μυαλό, τι νόμιζες? Σου έχω βάλει ήδη μια δημοσκόπηση, τι θέλεις να κάνω μετά το πρωινό? Θέλεις να κάνω μποτέ, να κάνουμε μασκούλες μαζί ή γυμναστική διάδρομο? Ειλικρινά, παιδιά, είμαι τόσο κουρασμένη, αλλά ό,τι πει ο λαός, εγώ... Τα ρολάκια μου είναι έτοιμα για να μπουν μέσα σε αυτό εδώ πέρα το μείγμα.
Λοιπόν, σαν review, έχω να σου πω ότι καλό θα είναι να μην το κάνεις τελικά στη φριτέζα, γιατί όπως βλέπεις ανοίγει και φεύγει και το ταχίνι όλο μέσα στο λάδι. Οπότε ουσιαστικά το λάδι σου γίνεται σύσκατα. Λοιπόν, και οπότε αφού το έκανα σύσκατα, πήγα λοιπόν στο τηγάνι και μπορώ να σου πω ότι δεν διαλύονται στο τηγάνι και δεν απορροφάει και τόσο λάδι όσο απορροφάει στη φριτέζα. Το λάδι θα πάει χαμένο. Οπότε πάμε να δοκιμάσουμε. Παιδιά, είναι τέλεια. Πρώτη φορά το κάνω. Ευχαριστώ πάρα πολύ που επιλέξατε γλυκιά τελικά. Αν και ήθελα αλμυρί, γιατί εγώ τα γλυκά τα φοβάμαι το πρωί. Δεν ξέρεις καμιά φορά τι θα σου τύχει. Όμως, παιδιά, αυτό. Παιδιά, είναι μούρλια. Έχει λιώσει η μπανανίτσα. Έχει. Λοιπόν, θα απολαύσουμε το πρωινό και ήδη σας έχω βάλει δημοσκόπηση στο Instagram τι θέλετε να κάνουμε μετά το πρωινό. Θέλετε να κάνω γυμναστική ή να κάνω μποτέ? Και θα περιμένω τα αποτελέσματά μου. Φάμε τώρα γιατί μας έχει πιάσει λόρδα. Και φάγαμε, τερλικώσαμε και είμαι έτοιμη εδώ πέρα για να σας ανακοινώσω τα αποτελέσματα. Είμαι στο μπάνιο, δεν είμαι στο διάδρομο, Παναγία μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά, με αγαπάτε ειλικρινά. Θέλετε να κάνουμε ποτέ? Και εγώ δεν χατήρια, δεν χαλάω, το ξέρετε. Σας αγαπάω, σας το είπα, παιδιά. Ήμουν τόσο κουρασμένη που ειλικρινά τώρα τα 20 λεπτά θα μου βγαίνει η αυγοφέτα από τη μύτη. Μα το Χριστό. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε να κάνουμε το ποτέ μας. Πρώτα απ' όλα θα κάνουμε καθαρισμό. Τώρα, θυμάμαι πριν το Πάσχα μου είχαν στείλει ένα PR πακέτο Italon Cosmetics, μια ελληνική αγαπημένη εταιρεία, και θα δοκιμάσουμε μαζί πρώτη φορά το καινούριο αφρό καθαρισμού. Μας υπόσχεται απαλό καθαρισμό με χύλισμα ελίχρυσου και μαργαρίτας, σχετικά που μου παρέχουν υδάτηση μεγάλης διαρκείας και μας προστατεύει από ρυποχόνους παράγοντες. Λοιπόν, πάμε να το δοκιμάσουμε, θα βάλω λίγο ακόμα. Βασικά μου αρέσει πάρα πολύ η υφή, να το πω. Παιδιά μου, σκαβολάει, είναι απίστευτος. Και είναι πανεύκολο στη χρήση, έτσι, να τα λέμε και αυτά. Και ματάκια. Γι' αυτό η Μπέλα ήτανε άβαυτη, ήξερε η κοπέλα. Αλλά βέβαια είσαστε και τρελή, να σας πω την αλήθεια. Αχ, παιδιά, τώρα αρχίζει και τσούσι. Λοιπόν, το ξεπλένω και επανέρχομαι. Λοιπόν, ξέπλυνα το προσωπάκι μου με νεράκι. Αχ, παιδιά, όντως είναι ενυδατικό προϊόν. Εγώ έχω μεικτό δέρμα, οπότε με παίρνει να χρησιμοποιώ τέτοια προϊόντα. Λοιπόν, και στο καπάκι πάμε να κάνουμε scrub, να βγουν τα νεκρά κύτταρα από το προσωπάκι μας. Αυτή τη φορά θα χρησιμοποιήσω ένα scrub από Bioten, το οποίο είναι απολεπιστική κρέμα, απολέπιση βαθύ καθαρισμός, μέλι και κουκούτσι βερικοκού. Βερικοκού, ναι. Λοιπόν, θα βάλουμε. Οπα. Πάμε. Αυτά είναι. Πω, παιδιά, το καλύτερη δουλειά κάνατε που κάνουμε τον ποτέ, ειλικρινά. Θα βγω και το βράδυ, θα πάω για καφεδάκι, βασικά το απόγευμα, γιατί κάποια ώρα πρέπει να γυρίσεις. Το καλό είναι ότι άνοιξε στήση και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Τα άτομα που θα βρω, βασικά το ένα δεν το γνωρίζω, το έχω δει δηλαδή από το YouTube, αλλά την Κωνσταντίνα την ξέρετε. Οπότε θα βγούμε, κανονίσαμε σήμερα να βγούμε, να τα πούμε λίγο. Με την Κωνσταντίνα έχουμε γνωριστεί ουσιαστικά σε ένα event της Femme Fatale και από εκεί και πέρα έχουμε συνεργαστεί στο Evolutio Studio με την Evolutio Makeup Artist. Αχ, παιδιά, είναι τέλειο και αυτή τη scrub. Λοιπόν, το βγάζω και επανέρχομαι. Νομίζω, φιλενάδο, ότι έλαμψε η επιδερμίδα μου. Το είχα ανάγκη, δεν είχα κάνει κιόλας ποτέ την Κυριακή, όπως λέει και η Nicky Gloss, στο Instagram. Οπότε θα συνεχίσουμε τώρα με μία μάσκα, η οποία υπήρχε πάλι στο πακετάκι από Νταλόν. Είναι αυτή εδώ πέρα. Είναι με πράσινη άργυλο. Την έχω ξαναδοκιμάσει και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη. Μπορώ να πω, μου έκανε βαθύ καθαρισμό. Οπότε παίρνω εγώ τώρα το πινελάκι μου και βάζω. Αχ, παιδιά, μυρίζει και αυτό τέλεια. Βασικά, εγώ εμπιστεύομαι Νταλόν. Την Νταλόν την γνώρισα στην έκθεση του Περιστερίου και μπορώ να πω ότι κατευθείαν δηλαδή συμπαθηθήκαμε και οι δυο μας. Και μ' αρέσουν πάρα πολύ τα προϊόντα. Οπότε, όπως λέει εδώ πέρα, θα την αφήσω 20 λεπτά και πάμε τώρα στην επόμενη δημοσκόπηση που σας λέω ότι πάμε για μαγείρεμα και ποιος θα μαγειρέψει, εγώ ή η Ουρανία. Σήμερα έχουμε μπιφτέκια στο φούρνο,
Θα δούμε τώρα, δεν ξέρω τι θα βγει. Ανάλογα ποιος θέλετε εσείς να μαγειρέψει, θα βγει και το αποτέλεσμα. Γιατί δεν θέλω να παραγγέλω, να σας πω την αλήθεια. Θέλω να τρώω στεγνά δικά μου πράγματα, οπότε το νου σας. Ελπίζω να πάνε όλα καλά. Λοιπόν, οπότε σας το βάζω, σας το ανεβάζω. Έτοιμο και περιμένω τα αποτελέσματά σας. Αφού πέρασαν τα 20 λεπτά, την ξέβγαλα βασικά τη μάσκα, παιδιά. Έχει ενδετωθεί τελείως η επιδερμίδα μου. Κάτσε, μην έρθω και πολύ κοντά και τρομάξεις. Λοιπόν, έχει ενδετωθεί και έχει καθαρίσει, μπορώ να πω, πάρα πολύ. Οπότε, μετά από όλα αυτά, ώστε να προετοιμάσουμε την επιδερμίδα, να δεχτεί τα επόμενα προϊόντα και να επαναφέρουμε το επαναστατικό pH, ό,τι να είναι, φέρνουμε την λοσιόν και την τοποθετούμε με ένα δίσκο ντε μακιγιάς. Είναι απαραίτητο βήμα, παιδιά, μετά από κάθε μάσκα, αν δεν θέλετε να κάνετε μάσκα, μετά από κάθε σκραμπ. Αχ, παιδιά, μου αρέσει αυτή η λοσιόν της L'Oréal. Τελειώνει και θα την ξαναπάρω, γιατί έχω μαζέψει, δόξα τω Θεώ και την Παναγία, πολλές λοσιόν και τώρα χρησιμοποιώ και πολύ κορεάτικα προϊόντα του τελευταίο καιρό. Λοιπόν, θα αφήνω σε λίγο να στεγνώσει και θα πάω στο επόμενο βήμα, το οποίο είναι το υαλουρονικό. Λοιπόν, το σέρουμ βασικά, το οποίο αυτό το συγκεκριμένο είναι από τη ΣΕΠ, την εταιρεία, ελληνική εταιρεία, έδρα την πανέμορφη Κρήτη μας. Λοιπόν, ΣΕΠ που λέτε, αυτό το συγκεκριμένο το σέρουμ, όπως σας είχα πει και στο Instagram, δεν έχει 5% υαλουρονικό, αλλά 8%. Και είναι πάρα πολύ συμπυκνωμένο. Κοίτα λίγο να δεις. Βλέπεις, σαν βλένα ουσιαστικά, αλλά κάνει τόσο τέλεια τη δουλειά. Το χρησιμοποιώ εγώ κάθε πρωί και κάθε βράδυ και έχω δει τεράστια διαφορά στην επιδερμίδα μου. Κάθεται πάνω στις λεπτές γραμμές μου και ουσιαστικά τις μεταμορφώνει. Το αφήνω εννοείται να στεγνώσει, να το απορροφήσει για να περάσω στο επόμενο βήμα. Το επόμενο βήμα μου είναι η υδάτωση κάτω από τα μάτια αλλά και στην περιοχή των χιλιών. Το τελευταίο καιρό χρησιμοποιώ Aloe Plus, η οποία είναι φανταστική αυτή η κρέμα. Δεν βάζουμε πολύ μεγάλη ποσότητα και δεν το κάνουμε από τσιγκουνιά, αλλά η περιττή ποσότητα στα μάτια δεν είναι και ότι καλύτερο. Πάει και το χυλάκι και το ματάκι. Και στο τέλος, αφού πιάνω και δεν κολλάει πλέον ο ρος, το τελευταίο βήμα είναι να βάλω μια ενυδατική, η οποία ενυδατική είναι και αυτή από τη ΣΕΜ, η οποία είναι μια κρέμα facelift, το οποίο είναι και αυτό τέλειο και με συνδυασμό με το σέρουμ είναι ό,τι καλύτερο. Μουσκοβολάει σε σπέσια και αυτή, επειδή έχει εδώ πέρα θα βάλω αυτό, γιατί τίποτα δεν πετάμε σε αυτό το σπίτι και δεν είναι και καλό να πετάς πράγματα. Λοιπόν, αυτό ήταν το ποτέ μας, οπότε πάμε να δούμε τώρα αν θα φάμε, αν θα παραγγείλουμε, ξέρεις τώρα. Και πήραμε και μία ανάσα, η αλήθεια είναι, παρόλα αυτά εγώ την κορδελίτσα την κράτησα και ψηφίσατε να μαγειρέψει η ουρανία. Καλά, πάτε καλά. Θα φάμε, θα παραγγείλουμε, τέλος πάντων. Το μενού σήμερα έχει μπιφτεκάκια στο φούρνο, θα τα ζυμώσει όλα η ουρανία, αφού εσείς το διαλέξατε. Και πάμε να δούμε τι θα γίνει. Γεια σε ουρανίτσα! Το κοινό σου σε ζητάει! Come back again ένα πράγμα! Τι κάνεις τώρα, θα μας εξηγήσεις? Θα βάλω το κοινό στον μπολ εδώ για να βάλω πολύ τα μυδροδικά και να κάνουμε ένα μίξ. Ωραία, ένα μίξ θα κάνεις. Κοίταξε να δεις. Σήμερα, δεν ξεκινάς καλά, σήμερα που λες, θα φτιάξουμε μπιφτεκάκια, θα τα ζυμώσεις εσύ. Θέλω να μου πεις ακριβώς τι υλικά θα βάλεις. Λοιπόν, θα βάλουμε κιμά. Άντε καλέ. Ένα κρεμμύδι, αλάτι πιπέρι, αυτά. Αυτό είναι μπέργκερ. Θα βάλεις αυγό, θα βάλεις σκόρδο, θα βάλεις αντί για ψωμί θα βάλουμε βρώμη, θα την αλέσεις κιόλας και όλα θα τα αλέσεις βασικά. Και αλάτι, πιπέρι και μυρωδικά. Θα βάλεις και μαϊντανό. Πιάσ' το καλέ. να μην σφουγγαρίζω μετά, ωραία θα περάσουμε. Εδώ δίνουμε μια μάχη βασικά με το κρεμμύδι. Πάμε! Σφάζουμε το κρεμμύδι. Να μην το πετάξει το μισό το κρεμμύδι, έτσι. Λοιπόν. Τώρα τι κάνει. Το κόβω κομματάκι, το βάζω στο blender. Ναι, θα το βάλουμε στο μούλτι, αλλά εσύ πρέπει να καθαρίσεις πρώτα απ' όλα το κρεμμύδι και να το πλύνεις επίσης. Ναι. Το καθαρίζουμε, όχι με τυφλή. Το καθαρίζεις και μετά το πλύνεις. Θα σε γράψουμε και στο βιβλίο Guinness, αν ξέρετε. Έχουμε και τον Γιώργο εδώ πέρα.
Αχ, θα ξημερώσουμε. Το βλέπω το κρυμμυδάκι να μην ζει. Ωραία, αφού έβγαλες τη φλούδα. Τώρα θα το βάλω στο blender. Χωρίς να το κόψει έτσι. Να το κόψει μέσα. Άμα το βάλεις έτσι, δεν πρόκειται να κοπεί το κρεμμύδι. Εγώ όμως ναι. Διαμαρτύρεται και το σκυλί. Δεν είναι καρπούζι, μάνα μου. Και κλικές κινήσεις. Τι κάνεις, παιδί μου, τι το έχεις κάνει. Κάνεις καλέ το κρεμμύδι, γύρισε το λίγο. Σαν την πάποτα έχεις κάνει που βγάζεις το κουκλάκι και βγαίνει άλλο. Γύρνα το λίγο να το δει ο κόσμος. Γύρνα το. Πώς θα έχεις κάνει. Δεν μετά την άκουσα και τα μάτια. Αχου το μωρί. Πάμε να. Καλά το κάνεις. Μπράβο, πιο μικρά κομμάτια. Έλα, γέλα αυθόρμητα. Μπράβο, μπράβο, κλείσε μάτι. Φίλε, βλέπω σήμερα να μην φάμε. Μικρά κομματάκια πάνω απ' όλα. Φτάνει, εντάξει, θα το βάλουμε στο μούλτι τώρα, περίμενε. Αφού κόψαμε όπως κόψαμε το κρεμμύδι, το βάλαμε στο μπλέντερ και... Μήπως να δώσουμε μια... Νομίζω το παρακινήσαμε. Βασικά το έχεις κουμπώσει. Μόνο του! Βάλαμε στο μούλτι το κρεμμύδι, πρόσθεσα σκόρδο, μαϊντανό και δυόσμο mm-hmm. και έχει γίνει αυτό εδώ το ωραίο μίξ. Και τώρα πάμε να κάνουμε μίξ το κιμά και για να προσθέσουμε μίξ μετά... Μίξ το κιμά. Μίξ κιμά με κιμά. Ωραίο, πολύ ωραίο μίξ. Είναι blending αυτό. Για πάμε. Ζούλα. Έβαλα και γάντια. Το ζουλάμε, δεν παθαίνει τίποτα, ψόφιο είναι. Και πάνω και κάτω, πάμε μασαζάκι. Έλα, δώσε, δώσε. Φτάνει, εντάξει, βάλε τώρα αυτό. Και τώρα. Αρχικά φερούμε αυτό. Α, πάλι καλά, σου κόψε. Δεν θα φάμε και το μαχαίρι. Και το βάζουμε. Τώρα δύο αυγά. Πάμε ξανά. Θα σπάσουμε τώρα δύο αυγά. Έχεις σπάσει ποτέ αυγά ουρανία? Όχι. Δεν είναι βραστό το αυγό. Τρέχει, τρέχει το νερό. Ωραία. Δεν γίνεται και στον κρόκο, εντάξει μια χαρά. Έμεινε τίποτα. Εντάξει, οκ. Τσόφι. Είναι δυνατό. Ναι. Πάμε στο δεύτερο. Θα και με λίγα τσόφι. Και εδώ το δεύτερο. Α, Χριστέ μου. Α, έτσι μάνα μου. Πόσες φορές. Α, μια χαρά. Όλο και το ασπράδι, όλο, όλο. Ετρέχα. Και τώρα έχουν μείνει τα τελευταία υλικά. Βάλει τα οποία είναι ξύδι. Ωραία, ξέρεις γιατί βάζουμε ξύδι? Όχι. Και βάζεις έτσι ξύδι, χωρίς να ξέρεις. Έτσι για να ταιριάξει. Λοιπόν, πιπέρι. Και αλάτι. Αν το κάνω λίγο λίξα, δεν πειράζει. Θα το φας μόνη σου μετά. Λοιπόν, και λίγο λάδι. Πάμε, ζούλατο. Θέλω πολύ καλό μίξ. Να ανακατευτούν πάρα πάρα πολύ καλά τα υλικά. Δηλαδή να μην έτσι. Τι. Καλά, βάλε και το άλλο το χεράκι. Πλάθο, πλάθο, κουλουράκι με τα δυο μου τα χεράκια. Πλάθο, πλάθο, κυμαδάκι. Τρέχει το αυγό. Έλα, καλά το πας, μια χαρά. Θέλω τα συναισθήματά σου, Ρανία. Πες μου. Έλα, έλα, ωραίο μπιφτεκάκι και φτεδάκι θα φάμε σήμερα. Μπιφτεκάκι βασικά, γιατί θα το βάλουμε στο φούρνο. Όχι άλλο, τι κάνει. Είδατε και εκδέξτε. Καλά, καλά, καλά. Καλά, καλά. Έλα, μωρή, κάτι διαφορά. Φαντάζομαι να μην φοράω κιόλα. Θέλει να δοκιμάσουμε χωρί. Όχι! Ευχαριστώ. Εντάξει, μετά έχω και λίγη κοιμάδε εδώ έξω. Αυτό το βλέπω, αλλά δεν ζούμε τίποτα. Μη σε στεναχωρήσω. Να δηλαδή. Ένα, δύο. Έλα, καλά το πα.
Ήου! Τι έχει πάει η μπλούζα. Συνεχίζουμε. Μην καταλαβαίνεις τίποτα. Δώστε... Κάτι φέρω εγώ μαζί μου τώρα. Αυτός είναι ο κοιμάς, αυτό είναι το δημιούργημα της ουρανίας. Μια χαρά τα κατάφερες και τώρα... Τώρα, αφού έχω βάλει λίγο λάδι στα χέρια μου για να μην κολλάει κοιμάς, πάμε να το κάνουμε μπιφτεκάκια. Να το πλάσουμε να κάνουμε μπιφτεκάκια. Σου έχω βάλει ήδη, άντε σε βοηθάω, και στο ταψάκι λαδόκολλα. Αυτό είναι πάσκια και φτεδάκι. Βάλε λίγο πιο πολύ ποσότητα. Τόσο είναι καλό. Για να μην γίνουν και μεγάλα. Και αφού φτιάξαμε και το δεύτερο ταψί με τα μπιφτέκια, τώρα θα βράξουμε λίγο το ρύζι. Πρόσθεσα λοιπόν το ρύζι αφού το έπλυνα μέσα στο πυρές. Το απλώνω λίγο. Γιατί, για να κάνει λακκούβες? Όχι, για να πάει παντού. Λοιπόν. Ωραία, και θα βάλω νοστιμιά. Λίγο ακόμα νερό. Ωραία. Καλά. Μια χαρά είναι τώρα. Και... Και κλείνουμε. Και έτοιμο λοιπόν το φαΐ του παιδιού μου. Τώρα αυτό που έχει μείνει είναι να το δοκιμάσω. Να δω τελικά. Ουρανία, μπράβο σου. Εν τω μεταξύ έχει πλύνει και τα πιάτα. Yes! Και πάμε για δοκιμή. Λοιπόν, πάμε να δοκιμάσουμε. Έχω αγωνία, η αλήθεια είναι, γιατί πρώτη φορά μαγειρεύει η ουρανία. Παιδιά, είναι φανταστικό, όχι επειδή είναι κόρη μου, είναι φανταστικό, απλά νομίζω ότι θέλει λίγο αλατάκι ακόμα. Okay. Καλησπέρα σας, ήρθε η ώρα να πάω για καφεδάκι και σας έβαλα δημοσκόπηση στο καφεδάκι τι να παραγγείλω. Τσάι ή Φρέντο, ουσιαστικά παγωμένο iced tea, ροδάκι, τώρα δεν ξέρω τι θα είναι, ή Φρέντο. Λοιπόν, δεν ξέρω τι θα έχετε ψηφίσει γιατί εγώ τώρα μόλις το έβαλα, οπότε θα πάμε και θα πάω παραλιακή σε μαγαζί, σαν ψέμα μου φαίνεται. Ντύθηκα βαφτικά για να πάω για καφέ σε μαγαζί. Εντάξει. Λοιπόν, φτάσαμε εδώ πέρα παραλιακή. Μου φαίνεται σαν ψέμα ότι έχω έρθει παραλιακή και έχω έρθει και σε καφετέρια. Yeah! Λοιπόν, έχω να σας πω ότι... Όπα, δεν πειράζει. Εδώ πέρα. Τα αποτελέσματα έχουν βγει από το challenge τι να παραγγείλω σε καφετέρια. Θέλω να σας δείξω όμως και την παρέα μου. Γεια σας! Γεια! Κοιτάμε μια γιαγιά σου. Παιδιά. Έχει φέρει το σπίτι σκουδάκι και αδερφά και τα έχει μπρέψει τις πολεμάκα. Έχει περάσει λέει και κορονοϊό. Παιδιά, είναι θεές, έχω να πω ότι είναι θεές, εντάξει, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Οι άλλες από πίσω έχουν κάνει πικνίκ, έτσι, δηλαδή, εντάξει, δεν υπάρχει. Τι γνώμη έχεις? Ο Φρέντο. Ο Φρέντο. Είναι το challenge, βασικά, εμείς έκαναμε και το challenge. Φρέντο ζητήσε ο λαός, Φρέντο πήρα και όχι άιστη. Πάλι καλά, παιδιά, γιατί νίσταζα. Ωραία. Νίσταζα και ήθελα βασικά να χωνέψω, γιατί τώρα με το άιστη τι να χωνέψω. Τέλεια, μπράβο. Τι ωραία που είμαστε εδώ. Βενιούκο, παπάκι hotmail.com. Έλα. Πιάνω εδώ επικοδομητική συζήτηση με τη Μαρία. Ω, τέλεια. Συγγνώμη κιόλας. Ενοχλάς. Μισης Cardi B. Η Cardi έχει τέτοια νίκια, αυτά δικά μου κοντά. Ναι, κοντεύεις. Και απολαμβάνω την καφεδούμπα που εσείς διαλέξατε και κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αφήσω. Αυτό ήταν το πρώτο βίντεο μετά από μια μεγάλη απουσία 6 μηνών από το YouTube. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο. Μας άρεσε! Πολύ!
Λοιπόν, ευχαριστώ κορίτσια. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε στο επόμενο βίντεο. Ήδη έχετε ψηφίσει ότι θέλετε κάθε Παρασκευή να ανεβαίνουν τα καινούργια βίντεο. Το θέμα είναι ότι να υπάρχει και κάποια συνέπεια. Ελπίζω να είμαι συνεπής. Και μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου, να χτυπάτε και το κουδουνάκι και να με ακολουθείτε στα social media. Φιλάκια πολλά. Γεια σας. Φιλάκια.